Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον συνέδριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση, καθώς και το Economist, φυσικά. Και είναι και ακόμα μεγαλύτερη χαρά μου να βρίσκομαι και να συμμετέχω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πάνελ. Σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο πολιτιστικό, οικονομικό, κοινωνικό, αν θέλετε και υγειονομικό περιβάλλον, τα μουσεία αναλαμβάνουν συνεχώς διαφορετικούς και πολύ σημαντικούς ρόλους. Εναρμονίζονται κάθε φορά με τις απαιτήσεις της εποχής και μέσα από τις δράσεις, τις εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, τις εκδηλώσεις που κάνουν, τοποθετούνται σε σημαντικά θέματα σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση, σε ό,τι αφορά την αποδοχή της διαφορετικότητας, σε ό,τι αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά το ρατσισμό και σε πολλά άλλα. Έχουν τη δύναμη να μετασχηματίζουν τον κόσμο γύρω τους και φυσικά συμβάλλουν καθοριστικά στην κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλώς χώροι φύλαξης ή έκθεσης των πολιτιστικών αγαθών. Είναι χώροι και φορείς, αν θέλετε, δημιουργίας, παραγωγής γνώσης, επιστήμης, καινοτομίας, προώθησης του διαλόγου, ανάδειξης των παρανθρώπινων αξιών, της δημοκρατίας και της πολιτιστικής δημιουργίας. Και αυτό είναι που θέλουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να βαθύνουμε και να εντείνουμε. Είναι, αντιμετωπίζουμε τα μουσεία σαν ζωντανά κύτταρα της κάθε κοινωνίας, σαν ζωντανούς φορείς και οργανισμούς, όπου φυσικά έχουν τις ρίζες τους, αλλά συνδιαλέγονται με την τοπική κοινωνία και αλληλοπηδρούν. Είδαμε στο τελευταίο διάστημα, και αναφερθήκατε κι εσείς, ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά μουσεία ανά τον κόσμο, σύμφωνα με τα στατιστικά. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, έχουμε το προνόμιο να διαθέτουμε ένα τεράστιο πολιτιστικό πλούτο, μοναδικό σε αξία και σε πολυμορφία. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα ευτυχείς, αλλά φυσικά μας οδηγεί στο να έχουμε και μεγάλες και σημαντικές ευθύνες. Στην Ελλάδα λειτουργούν αυτή τη στιγμή περισσότερα από 210 αρχαιολογικά μουσεία σε όλη τη χώρα που ανήκουν στο κράτος. Αυτά τα μουσεία χωροθετούνται σε όλη την επικράτεια. Στα πλαίσια μιας ισόρροπης πολιτιστικής ανάπτυξης, που είναι βασική στρατηγική του Υπουργείου μας, δημιουργούμε και καινούρια σε όλη την Ελλάδα ή ανανεώνουμε τα ήδη υφιστάμενα και τις πολιτιστικές εκθέσεις που έχουμε σε διάφορους χώρους. Προσφάτως έχουμε εγκαινιάσει το νέο μουσείο στα Χανιά, έχουμε εγκαινιάσει όμως και το νέο μουσείο στην Ακριτική Αλεξανδρούπολη, από την νότια περιοχή της Ελλάδος στη βόρεια. Και φυσικά όχι σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και σε μικρότερες περιοχές, όπως στην Χάλκη, όπως στη Τήλο, όπως και στην Δυτική Κεφαλονιά. Στόχος μας είναι η ισόρροπη πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας και στόχος μας είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Παράλληλα όμως με τη δημιουργία νέων μουσείων ή την αναβάθμιση των υφισταμένων εκθέσεων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει και προγραμματίζει και ήδη έχει σε εξέλιξη και σημαντικές δράσεις και έργα που έχουν μια εθνική ευέλεια. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Αναφέρομαι ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας χρηματοδοτούμε και ήδη τρέχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα πιστοποίησης και αναγνώρισης των μουσείων της χώρας μας, τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων. Με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας τους, την χαρτογράφησή τους, φυσικά, τον εξυγχρονισμό τους, την προώθηση νέων σύγχρονων καλών πρακτικών που ισχύουν και στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες χώρες
και φυσικά την ψηφιοποίηση των εκδημάτων τους. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που τρέχει και εφαρμόζεται τώρα στην Ήπειρο, στην Ανατολική και Δυτική Μακεδονία και φυσικά στη Θεσσαλία, γίνεται για πρώτη φορά και στοχεύει πραγματικά στην βελτίωση της μουσιακής εμπειρίας, της εμπειρίας της βιωματικής του επισκέπτη. Παράλληλα, δημιουργούμε ένα νέο καινούριο μουσείο για να αναδείξουμε τις ενάλλεις αρχαιότητες. Πολλοί ίσως δεν τις γνωρίζουν, αλλά εμείς επιθυμούμε πραγματικά να αναδείξουμε τον πλούτο, την σημαντικότητά τους και να τις μάθουμε. Δημιουργούμε λοιπόν ένα νέο μουσείο εναλλείων αρχαιοτήτων, που σε μια συγκεκριμένη θέση που δεν είναι τυχαία επιλεγμένη, στον Πειραιά, σε μια πύλη εισόδου και εξόδου, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας, δημιουργώντας έτσι μια πολιτιστική γέφυρα με όλον τον κόσμο, μια γέφυρα επικοινωνίας και ανταλλαγής. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που έρχεται να προσθεθεί σε ένα επίσης σημαντικό έργο στην αναβάθμιση, εξυγχρονισμό και ενυπογείο επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του σημαντικότερου του Αρχαιολογικού Μουσείου της χώρας μας και ενός από τα σημαντικότερα σε όλον τον κόσμο, για να μπορέσουμε έτσι να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε τις υποδομές, αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα να αναδείξει το τεράστιο πλούτο το οποίο έχει στις αποθήκες του, δίνοντας περισσότερους χώρους, πιο λειτουργικούς χώρους και χώρους που μπορούν να το βοηθήσουν να λειτουργήσει σε μια σύγχρονη, φυσικά, έτσι, λογική. Ταυτόχρονα, κάνουμε τις απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της απεξαρτοποίησης από το στενό κρατικό πυρήνα 5 σημαντικών μουσείων σε όλη τη χώρα. Του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που ανέφερα προηγουμένως, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, του Μουσείου στο Ηράκλειο και φυσικά των δύο μεγάλων μουσείων στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να τους δώσουμε τη δυνατότητα να γίνουν πιο εξωστρεφείς, να αποκτήσουν μια διοικητική αυτοτέλεια, να αποκτήσουν μια οικονομική αυτοτέλεια και καλύτερη διαχείριση τόσο των διαδικασιών όσο και της οργάνωσης. Όλα αυτά είναι σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν σαν ένα σημαντικό στόχο. Έχουν σαν στόχο την αναβάθμιση πραγματικά της εμπειρίας του επισκέπτη, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον εξυγχρονισμό της διοικητικής και οικονομικής διαδικασίας των μουσείων και φυσικά εντάσσονται σε ένα κεντρικό σχεδιασμό που έχει χαράξει το Υπουργείο Πολιτισμού και υλοποιεί όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά γίνονται χωρίς παράλληλα να χαθεί η εκπαιδευτική αλλά και επιστημονική, ο επιστημονικός χαρακτήρας των μουσείων και χωρίς φυσικά να απολέσουν το κοινωνικό τους ρόλο. Αυτά είναι βασικά πράγματα, βασική στόχη του Υπουργείου, που έρχονται και συμπληρώνουν αυτή την κεντρική στρατηγική, μαζί με την προσπάθεια, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, αλλά και την προσπάθεια που υπηρετούμε όλοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε πραγματικά τα μουσεία μας να είναι ανοιχτά σε όλο τον κόσμο, χωρίς διακρίσεις, να υπάρχει προσβασιμότητα, να υπάρχει δυνατότητα όλοι να μπορούν να επισκεφτούν και να γνωρίσουν το τεράστιο πλούτο τους. Σας ευχαριστώ πολύ και φαντάζομαι συνέχεια θα έχω τη δυνατότητα να συνεχίσω και με άλλες παρεμβάσεις.